Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση, η καθημερινή ενημερωτική ζωντανή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που σας παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Λουκία. Καλημέρα Λάμπρο, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 10 και θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τους καλεσμένους μας, με τον Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Γιάννη Αντωνιάδη από τη Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά όμικρον και κλίμα βεβαιότητας όλος ο πλανήτης, με τις κυβερνήσεις να παίρνουν ή να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάρουν νέα πιο αυστηρά μέτρα. Μετά τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουμε τώρα τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα ή αλλιώς τη μετάλλαξη Όμικρον, που δημιουργεί νέες συνθήκες αβεβαιότητας βέβαια σε όλο τον κόσμο. Να πούμε τις τελευταίες ειδήσεις. Σήμερα θα συνεδριάσουν για το θέμα οι Υπουργοί Υγείας της G7, ενώ 8 χώρες της Ευρώπης. Κάλεσε η Βρετανία. Ακριβώς, τους κάλεσε η Βρετανία. Ενώ 8 χώρες της Ευρώπης είναι με επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον. Η τελευταία χώρα είναι η Αυστρία, η οποία είχε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η μετάλλαξη Όμικρον φέρει 32 μεταλλάξεις του ιού και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι θα είναι ιδιαίτερα ο κίνδυνος επαναμόλυνσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Επιποδός είναι και οι φαρμακευτικές εταιρείες για να εξελίξουν τα εμβόλια, να καλύπτουν και την Όμικρον. Στο μεταξύ χώρες παίρνουν μέτρα. Ο Ρούτε στην Ολλανδία από σήμερα κλείνει τη χώρα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Η Γερμανία προειδοποίησε για νέο lockdown. Ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, τόνισε πως πρέπει οι πολίτες να τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες και να προσπαθούν να περιορίσουν οικειοθελώς τις επαφές τους, προκειμένου να μην υπάρξει ένα νέο lockdown. Και αν κλείσει η Γερμανία, θα συμπαρασύρει και άλλες χώρες το να ακολουθήσουν τα μέτρα της Γερμανίας. Και στην Ελλάδα βέβαια εξακολουθούμε να έχουμε τα νούμερα να είναι αρκετά υψηλά. Βλέπουμε πως τον τελευταίο καιρό πιάνουμε καθημερινά ένα μέσο όρο θανάτων που είναι κοντά στο 100, ένα πολύ πολύ θλιβερό νούμερο. Μάλιστα, και όλα αυτά για να προλάβουμε να κάνουμε και Χριστούγεννα. Από τα Χριστούγεννα και μετά δεν ξέρουμε αν τι θα ακολουθήσει και αν πάμε σε lockdown, όχι μόνο εδώ, λέμε γενικότερα. Στην Ευρώπη. Να περάσουμε και στα δικά μας. Είχαμε την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή την Παρασκευή. Σε καταστροφολογία και λαϊκισμό απέδωσε η κυβέρνηση τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2022. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επέμεινε στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προϋπολογισμού. Ενώ ο συντονιστής του γραφείου προϋπολογισμού, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιβεβαιωθούν οι ελπίδες για μείωση του πληθωρισμού, κάτι που θα είχε σημαντική επίπτωση στα επιτόκια δανεισμού των χωρών. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η πολιτική αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό του 2022 συνεχίστηκε και στην τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση για καταστροφολογία και λαϊκισμό και την αντιπολίτευση από την πλευρά της να απαντά πως η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την προσπάθεια εξοραϊσμού της πραγματικότητας. Ενδιαφέρον πάντως προκάλεσε η τοποθέτηση του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο οποίος, αναφερόμενος στις αβεβαιότητες του προϋπολογισμού, έδωσε έμφαση στο ενδεχόμενο να μην αποκλιμακωθεί σύντομα ο πληθωρισμός, κάτι που, όπως εξήγησε, θα αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού των χωρών παγκοσμίως. Όσο οι προσδοκίες για γρήγορη επαναφορά, για γρήγορη μείωση του πληθωρισμού δεν επιβεβαιωθούν, εάν δεν επιβεβαιωθούν, έτσι δεν το γνωρίζουμε φυσικά, υπάρχει ένας κίνδυνος που αφορά την στάση των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως. Ένα ενδεχόμενο δηλαδή, βλέποντας υψηλότερο πληθωρισμό, να αρχίσουν οι κεντρικές τράπεζες να μεταστρέφουν την νομισματική τους πολιτική ως προς το αυστηρότερο. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος, ειδικά για χώρες με υψηλό χρέος όπως την Ελλάδα, ακριβώς γιατί η βασική συνέπεια που θα έχουν θα είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νωρίτερα, τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, όσο και ο Υφυπουργός Κύριοι Σκυλακάκης και Βεσιρόπουλος επέμειναν στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του νέου προϋπολογισμού. Το ποιος αντιδρά και το πώς αντιδρά το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Όλοι παρακολουθούμε τι λένε οι έρευνες κοινής νόμης. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια περίοδο αναγκαστικά πίεσης λόγω της έξαρσης που έχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η πανδημία, αλλά για την οικονομία οι προοπτικές είναι εξαιρετικές. Η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης του 2021 ήταν 6,1%.
Και σήμερα ο ρυθμός ανάπτυξης, χωρίς ακόμα να έχει τελειώσει ο χρόνος, ανέρχεται στο 6,9%. Αντιλαμβάνονται συνεπώς όλοι, αναλύοντας τα δεδομένα αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν, ότι και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 4,5% του 2022 ενδέχεται να είναι πολύ συντηρητική. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που εντείνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Αβεβαιότητα για την οικονομική επιβίωση και ανασφάλεια για την προστασία της κοινωνικής συνοχής, αλλά δυστυχώς στις μέρες που ζούμε και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και ο υπεύθυνος έχει όνομα. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ακραίο ταξικό προσανατολισμό του προϋπολογισμού. Ωστόσο, ας παραθέσουμε προς επίρρωση ορισμένα επιπλέον δωράκια της κυβέρνησης προς ολιγάρχες συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύριων ευρώ. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ιδιωτικού τομέα. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανεργού για 6 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος για δημιουργία 150.000 θέσεων εργασίας. Μείωση φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε τώρα νέα δεδομένα με τη μετάλλαξη όμικρον. Πιστεύετε τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή? Πρέπει η κυβέρνηση να σημάνει ένα καμπανάκι επιβίωσης αυτή τη στιγμή για την κοινωνία? Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση των νέων δεδομένων και μελέτη. Και μια διεθνή συνεργασία για το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή τη νέα πρόκληση. Πριν όμως πάμε στα ζητήματα της μετάλλαξης όμικρον, πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας από τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Δέλτα. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και μήνες. Καθημερινά βλέπουμε και φεύγουν από τη ζωή 70, 80, 100, 105 άνθρωποι. Μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο χειμώνα, ημερολογιακά θα μπούμε μεθαύριο και έχουμε όλη την ανηφόρα μπροστά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε συνδυαστικά μέτρα, ένταση του εμβολιασμού, ισχυροποίηση του ΕΣΥ, φάρμακα, τηλεργασία σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα, αραίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μπορέσουμε να ανέβουμε αυτό το χολογοθά, διότι μιλάγα χθες με ένα γνωστό μου στην Ιταλία. Η Ιταλία με εξαπλάσιο πληθυσμό από εμάς έχει τους ίδιους νεκρούς με εμάς. Δηλαδή τα πάνε 6 φορές καλύτερα. Και πρέπει να δούμε τι κάνουν καλύτερα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που ο χειμώνας είναι πιο μπροστά από μας ημερολογιακά, για να το κάνουμε κι εμείς για να σταματήσει αυτή η κατάρρευση. Βρισκόμαστε σε κατάρρευση. Μιας και είπατε πάντως για την Πορτογαλία, ένα στοιχείο το οποίο ήταν σαφές ήταν ότι η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση αντιμετώπισαν με συνένεση τη διαχείριση της πανδημίας. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε πρόδεκα ημέρου συγκεκριμένες προτάσεις, ανέφερα κάποιες από αυτές εγώ προηγουμένως. Από την αρχή της πανδημίας εμείς βάζουμε πλάτη στην ιστορία αυτή. Σας θυμίζω το «Μένουμε σπίτι» την πρώτη καμπάνια, κάναμε και εμείς αντίστοιχη καμπάνια στη συνέχεια με τον εμβολιασμό. Από την πρώτη στιγμή εμβολιαστήκαμε. Πριν από 15 μέρες έκανε ο πρόεδρος του κόμματος και την τρίτη δόση. Ξεκινήσαμε δική μας καμπάνια. Υπογραμμίσαμε και χτυπήσαμε καμπανάκι για την ισχυροποίηση του ΕΣΥ και για τη σημασία πέρα από τα εμβόλια και για τα φάρμακα. Εδώ νομίζω υπάρχει μια σύγχυση. Βάζετε πλάτη, αλλά έχετε ανεβάσει και τους τόνους της κριτικής. Δεν γίνεται όταν έχεις 100 ανθρώπους τη μέρα να φεύγουν να λες ότι πηγαίνουν όλα καλά. Το βάζω πλάτη και στηρίζω, δεν σημαίνει σιωπό. Είναι άλλο μια σοβαρή αντιπολίτευση με προτάσεις, με συνένεση εκεί που χρειάζεται και με αντιπαράθεση εκεί που χρειάζεται. Και είναι άλλο μια βουβή αντιπολίτευση. Εμείς βουβή αντιπολίτευση δεν θα είμαστε, να το ξέρουν. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμη αντιπολίτευση. Σήμερα το απόγευμα στις 5 θα συζητήσω με τον κύριο Βορύδη το θέμα της τηλεργασίας στο δημόσιο. Του το έχω πει εδώ και 20 μέρες. Μου είπε τότε, εντάξει, δεν είναι θέμα ο χαρακτηρισμός, θα το πω για την οικονομία της κουβέντας για να καταλάβετε ότι η πρότασή μας είναι φεδρή. Δεν θέλω να μείνω στο χαρακτηρισμό. Θέλω να με ακούσει έστω σήμερα. Εσείς με ποια μορφή πιστεύετε ότι πρέπει να επανέλθει η τηλεργασία στο δημόσιο, όπως ήταν στο προηγούμενο lockdown? Με τη μορφή που το συζητάνε και το εφαρμόζουν ήδη στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Τσεχία, στις χώρες που κάνουν lockdown, έχουν τηλεργασία. Ο κύριος Βορύδης μου απαντάει εδώ στην πρόταση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτή η πρόταση είναι φεδρή. Δεν είναι φεδρή. Είναι όρος κοινωνικής επιβίωσης. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα σε συνδυαστικά μέτρα, γιατί λέει η κυβέρνηση και κάνει λάθος ότι είναι μία πανδημία των ανεμβολίαστων. Λάθος.
Είναι μια πανδημία τελεία. Αφορά εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Όλοι πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε, διότι οι εμβολιασμένοι συνήθως νοσούν πιο σπάνια, με μικρότερο υγικό φορτίο, μικρότερες πιθανότητες να διασωληνωθούν, μικρότερες πιθανότητες να φύγουν τη ζωή. Αλλά όλοι νοσούν, όλοι μεταδίδουν σε διαφορετικό βαθμό. Και χρησιμοποίησε και το άλλο λάθος, ότι το εμβόλιο είναι επιχείρηση ελευθερία. Λάθος. Δεν είναι επιχείρηση ελευθερία. Είναι επιχείρηση ασφάλεια. Κάνουμε το εμβόλιο όχι γιατί είμαστε για να είμαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε ελεύθεροι όσο υπάρχει πανδημία. Είμαστε ασφαλέστεροι. Χθες, κύριε Ζαχαριάδη, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είχαμε τον εορτασμό στο Γοργοπόταμο. Όπου αν, πριν πάμε εκεί, αν μου επιτρέπετε. Κολλήσω, στο θέμα αυτό θα αναφερθώ. Ότι αν κολλήσω μια ετικέτα. Είχαμε τον δεξιό Ζέρβα με τον αριστερό Βελουχιώτη που συνεργάστηκαν και έγραψαν την ιστορία με τον Γοργοπόταμο. Μήπως θα πρέπει σε καταστάσεις όπως είναι η πανδημία ή σε μεγάλα θέματα η δεξιά να συνεργάζεται με την αριστερά για να αφήσουν από κοινού το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Με όρους 2021 λοιπόν, γιατί να πάμε τότε και τι έγινε και μετά όμως και στα δύσκολα χρόνια και μετά. Στα πρώτα χρόνια της ομαλότητας και τα λοιπά. Να πάμε στο 2021. Λέει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ότι η χώρα χρειάζεται συνένεση και συνεννόηση. Μάλιστα. Ούτε. Ποιες είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες? Ποιοι είναι οι όροι και οι προθέσεις που διαμορφώνουν τη συνένεση και τη συνεννόηση? Να βάζει τον κύριο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας, είναι μια συνενετική προσωπικότητα ο κύριος Πλεύρη στο πολιτικό μας σύστημα? Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Πλεύρη είναι μέσα στο κόμμα του, δεν μπορεί να παράξει συνενέσεις. Να μου λέει εμένα ο κύριος Βορύδης ότι οι προτάσεις μου είναι εφεδρές. Να λέει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα ότι του κάνει υγειονομικό σαμποτάζ, έτσι δημιουργείται όροι και προϋποθέσεις συνένεσης και συνεννόησης. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην Πορτογαλία, στην Ισπανία η δεξιά αντιπολίτευση, που στην Ισπανία έχουν πετύχει, η δεξιά αντιπολίτευση βγήκε με σύνθημα στις περιφερειακές εκλογές, κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός ήταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Σάντσεθ με την αριστερά. Η ελευθερία. Και το ελευθερία ήταν μην κάνετε το εμβόλιο, μην παίρνετε μέτρα κτλ. Εμείς τον κύριο Μητσοτάκη δεν κάναμε τέτοια αντιπολίτευση. Και δεν θα κάνουμε τέτοια αντιπολίτευση. Διότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη άλλο το ήθος της προοδευτικής παράταξης, άλλο το ήθος της τραμπικής δεξιάς. Για λευκή πετσέτα μιλάτε, για εκατόμβη θυμάτων με ευθύνη του Πρωθυπουργού μιλάτε. Να με συγχωρείτε πολύ. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι στην Ιταλία, με ίδιες κλιματικές συνθήκες, με δυσκολότερες κλιματικές συνθήκες στο βορρά, έχουν 6 φορές καλύτερες επιδόσεις. Δηλαδή, τι είναι οι Ιταλοί, έχουν κάτι καλύτερο στο DNA τους από τους Έλληνες? Οι Πορτογάλοι, που σε όλα ήμασταν ανάλογες χώρες από όταν μπήκαμε στην Ευρώπη. Έχει δουλέψει περισσότερο και εμβολιασμός. Βέβαια, ναι, αλλά εδώ γιατί. Εδώ υπάρχει μια αδυναμία να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, γιατί? Από ό,τι φαίνεται. Το πιάσαμε τον κόσμο. Κάναμε ραντεβού ένα προς ένα. Χτυπήσαμε τις πόρτες στα σπίτια. Βέβαια, μα έτσι το κάνανε αυτοί. Το κάνανε. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστερά στην Πορτογαλία και εμβολιάστηκε 85%. Δόθηκε μάχη σπίτι-σπίτι. Πόρτα-πόρτα. Συζήτησε ο οικογενειακός γιατρός, ο προσωπικός γιατρός. Τα μίντια βγάλανε μια προσωπικότητα, βάλανε ένα στρατιωτικό. Ο οποίος ένωνε. Εδώ πέρα βάλανε τον Πλεύρη. Δεν το λέω για το Θάνο, για το πρόσωπο, τον άνθρωπο. Το βάζω για το τι θέλει να συμβολήσει. Εδώ προσπαθούν να κάνουν μια δημοσκοπική συνένεση μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς για να μην τους χαλάσει η δημοσκοπική σούπα και στις άλλες χώρες κοιτάνε τους δείκτες. Όταν παίρνουμε αποφάσεις για την πανδημία, πρέπει επιτέλους να κοιτάμε τους δείκτες. Κρούσματα, διασωληνωμένοι νεκροί και όχι τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που μόνιμος γίνεται στην Ελλάδα. Εκτός από τον Υπουργό όμως υπάρχουν και επιστήμονες. Και εκεί στους επιστήμονες. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Σας ασκήθηκε κριτική ότι ζητήσατε κοινής αποδοχής και λέει. Τι κοινή αποδοχή, μα όλοι οι επιστήμονες είναι κοινή αποδοχή. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι το πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για τα σώματα ασφαλείας, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Τις παίρνει ο κύριος Μπαλάσκας, ο συνδικαλιστής προερχόμενος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Τις παίρνει ο κύριος Πλεύρης? Τις παίρνει ο Πρωθυπουργός? Ποιος παίρνει οι επιστήμονες? Πώς γίνεται να έρχεται εμένα και να με ελέγχει κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί? Τι επιτήρηση των μέτρων υπάρχουν στους ναούς, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των εμβολιασμένων συμπολιτών μας να τελέσουν τα θρησκευτικά τους και τα λατρευτικά τους? Η Εκκλησία εκεί όμως ένιψε τα σχήρας της ουσιαστικά. Ναι, αλλά η Εκκλησία δεν έχει, δεν είναι κράτος η Εκκλησία. Η Εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, έκανε ένα άλμα πολύ μπροστά και με φωτισμένα κηρύγματα. Άρα, αρκετοί ιεράρχες. Άρα πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να...
η Εκκλησία βρέθηκε πολύ μπροστά στη συγκυρία από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κοιτάζει μερικούς εκεί πέρα που είναι ιδεολειπτικοί και θρησκόληπτοι. Υπάρχει και ένα βίντεο με έναν ιερέα που μιλάει έτσι με έναν γλαφυρό τρόπο και προτείνω σε όλους να το δουν αυτό το πράγμα. Πώς μιλάνε, με τι φωτισμένο τρόπο μιλάνε κάποιοι ιερείς για το θέμα του εμβολιασμού. Έχουμε το κάλεσμα του Ιερώνυμου. Ο Βαρθολομαίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα, μίλησε για αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα παραδείγματα. Θέλω, αν μπορώ, ένα σχόλιο και δεν θέλω να μην το πούμε, για τη μετάλλαξη όμικρον και το ζήτημα της διεθνούς συνεργασίας. Γιατί λέμε αυτή η απειλή μας έρχεται από την Αφρική. Λογικό δεν είναι. Φροντίσανε δυστυχώς οι πολιτικές ελίτ τον προηγούμενο Γενάρη να υπάρξει μια γραμμή παραγωγής που να αφορά τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, λιγότερο την Ασία, στην Αφρική 7 με 10. Τι έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Κανένας δεν είναι ασφαλής αν όλοι δεν είμαστε ασφαλείς. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει πλουσιότερους και φτωχότερους. Αν είχε εισακουστεί τότε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο Αλέξης Τσίπρας, άλλοι προοδευτικοί ηγέτες που λέγανε σπάστε την πατέντα, να παραχθούν εμβόλια, να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί για τα εμβόλια. Λοιπόν, δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα το lockdown το βλέπετε ότι έρχεται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Δεν είμαι εγώ, και την Ελλάδα μόνο. Εγώ είμαι βιολόγος στο επάγγελμά μου. Αλλά μιλώ σαν πολιτικός. Δεν θα πω εγώ τι θα γίνει. Επιστήμονες θα πούνε. Δεν γίνεται τους επιστήμονες να χρησιμοποιούμε αλλά καρτ. Λέω όμως πολιτικά, συνδυαστικά μέτρα, εμβόλια, ισχυρότερο εσύ, φάρμακα, τηλεργασία στο δημόσιο, τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα, αραίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μάσκες, αντισηπτικά για τα χέρια. Να προσπαθήσουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Νοέμβρης, να μείνουμε υγιείς και όρθιοι, να μην εξοικειωθούμε με το τέρας. Να φεύγουν κάθε μέρα 80 ή 100 άνθρωποι και να λέμε τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι είναι στα Βαλκάνια. Στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι έτσι. Και εγώ θέλω η χώρα μου σε αυτά και θέλω να συμβάλλω και το κόμμα μου θέλει να συμβάλλει από τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή. Όχι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όχι. Όταν προτείνετε τηλεργασία, εννοείτε να μπουν και τα σχολεία, ας πούμε, σε τηλεκπαίδευση? Αυτό θα το πούνε και πάλι οι ειδικοί. Εκεί είναι ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, ότι όταν υπάρχει ένα κρούσμα, δεν γίνεται αναλυτική ιχνηλάτηση των παιδιών και της οικογένειάς. Υπάρχει πρόβλημα με τα τεστ. Δεν θα έπρεπε, και είναι πρότασή μας αυτό, να υπάρχουν δωρεάν τεστ, το ξαναλέω, δωρεάν, για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, τώρα που ξέρουμε ότι και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Λέει, και γιατί να επομιστώ εγώ εμβολιασμένος το κόστος του τεστ του ανεμβολίαστου? Γιατί, φίλε, αν δεν επομιστείς το κόστος αυτό, θα επομιστείς το κόστος να αρρωστήσει, να σε κολλήσει, να διασπείρει την νόσο, να νοσηλευτεί και το κόστος της απώλειας ανθρώπινης ζωής, είτε για εμβολιασμένο είτε για ανεμβολίαστο, είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν, αυτό που σας λέω δεν το σκέφτηκα από μόνος μου, δεν το σκέφτηκα μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνουν στη Δανία εδώ και μήνες και έχουν περιορίσει τη διασπορά. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται στα σχολεία μας? Λέτε τεστ να για τα κάνουν παιδάκια. Rapid test δηλαδή? Λέω να κάνουν rapid test, λέω στους χώρους εργασίας να κάνουν τεστ παντού. Λέω να μπούμε σε μια διεργασία διαρκούς ψαξίματος παράλληλα με τον μαζικό εμβολιασμό και την επέκταση. Αν κριθεί κάπου απαραίτητο της υποχρεωτικότητας σε κάποιους κλάδους, της ιχνηλάτησης μέσα στην κοινότητα και να καλέσω όλους να πάνε να κάνουν την τρίτη δόση. Επειδή αναφερθήκατε πριν για να περάσουμε και σε άλλα θέματα στα σώματα ασφαλείας, από σήμερα ξεκινούν φροντιστήρια 2.000 αστυνομικοί της Δίας για τον ρατσισμό, για τη βία και για τον θυμό τους προφανώς πώς να το συγκρατούν. Επιβεβλημένο αυτό που γίνεται. Μήπως έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα? Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα πράγματα με θετική διάσταση. Αλλά αν θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για το πώς λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια η αστυνομία, μιας και σήμερα σωστά παίρνετε αυτή η πρωτοβουλία από την ηγεσία, φαίνεται ότι δεν υπήρχε η ανάλογη εκπαίδευση. Φαίνεται ότι έπρεπε να συμβεί ένα συγκλονιστικό ή κάποια συγκλονιστικά περιστατικά για να ανακαλύψουμε ότι μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οπλοφορούν και έχουν ελλειπή εκπαίδευση. Αστυνομία σημαίνει ασφάλεια. Ασφάλεια σημαίνει ότι γνωρίζω όταν έχω ένα όπλο πάνω μου, αν πρέπει να το χρησιμοποιήσω, πότε πρέπει να το χρησιμοποιήσω και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσει αυτή η ρουσφετολογική λογική
που έχει η σημερινή κυβέρνηση και είχαν και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Πάρε, να πούμε για τα μίντια, θα προσλάβουμε εδώ 500, εδώ 1000, θα πανηγυρίζουμε, θα κόβουμε κορδέλες και να οργανώσουμε μια σοβαρή, αποτελεσματική, επιτελική αστυνομία η οποία να διασφαλίζει το αίσθημα της ασφαλούς καθημερινότητας στον πολίτη και όχι τμήματά της να είναι κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών, όπως έγινε πρόσφατα σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά. Η αστυνομία χρειάζεται εκπαίδευση, η αστυνομία χρειάζεται γνώση, η αστυνομία χρειάζεται συμφιλίωση με τον πολίτη και με την κοινωνία. Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι δημοκρατικοί, είναι εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, βαριά εργαζόμενοι, και πρέπει να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνεργασίας. Αυτό εκτροχιάζεται πολλές φορές όταν μπαίνουν στο εσωτερικό κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Κάποιοι να δείξουν ότι τους αγαπάνε πιο πολύ από τους άλλους κτλ. Αυτά νομίζω ότι μεγάλο τμήμα και της κοινωνίας και της αστυνομίας τα έχει ξεπεράσει. Όλοι μαζί σιγά σιγά οριμάζουμε και νομίζω ότι πρέπει με συγκεκριμένες κινήσεις από εδώ και πέρα οι αστυνομικοί οι οποίοι θα προσλαμβάνονται να είναι από τις πανεπιστημιακές σχολές αστυνομίας. Βλέπω, προσλαμβάνεται όλος με 2 μήνες εκπαίδευση. Γιατί, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ τώρα είμαι 36 χρονών, μπορώ να εκπαιδευτώ 1 ή 2 μήνες και να πάω να πιάσω όπλο? Είναι δυνατόν? Καταρχήν δεν θα αισθάνομαι εγώ ασφαλής. Υπάρχουν μορφωμένα παιδιά, δεν είναι η αστυνομία σήμερα, η παλιά αστυνομία που ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Δυστυχώς, επειδή είναι το θέμα παρεμφερές, σήμερα είχαμε και 14η γυναικοκτονία. Δυστυχώς είναι γι' αυτό. Και, το φαινόμενο, ναι, αυτό, και μήπως είναι... παίζει ρόλο και το εγκλισμός από τον, βέβαια, από τα μέτρα του ΛΟΝΔΑΡ, τον κορονοϊό. Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού υπάρχει μια πανδημία ψυχικής υγείας. Βλέπετε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αριθμοί ασφαλείας, διάφορα σινιάλα που μπορούν να στείλουν συμπολίτες μας, γυναίκες ή παιδιά ή άντρες οι οποίοι υφίστανται βία και κακοποίηση. Οι γυναικοκτονίες είναι μια πραγματικότητα στη χώρα και μέσα στην πανδημία και πριν την πανδημία. Είναι η ακραία έκφανση της έμφυλης βίας και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται συγκεκριμένη νομοθετική τομή και νομοθετική παρέμβαση. Θεωρείτε ότι αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που πέρασε πρόσφατα? Η κυρία Αγαθοπούλου, που είναι η αρμόδια τομεάρχης, κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε μπροστά μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάνε πιο γρήγορα από εμάς. Θέλω να πω ότι είναι θετική και η τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτό το ζήτημα. Γιατί στο δημόσιο λόγο, όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία στην αρχή, κάποιοι λέγανε τι γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες είναι, οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι κτλ. Φυσικά οι γυναίκες είναι άνθρωποι, αλλά είναι ακραία έκφραση έμφυλης βίας. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μέτρα και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε στοχευμένες πολιτικές. Μπορούμε να κάνουμε άλματα και πρέπει να σπάει η σιωπή, να μιλάει ο κόσμος, να μην αφήνουμε βία δίπλα μας, να μην αφήνουμε bullying δίπλα μας, να σώσουμε και μία ανθρώπινη ζωή. Είναι κατάκτηση για την κοινωνία. Κύριε Ζαχαριάδη, ξεκινάει αύριο εξεταστική με την εξέταση μαρτύρων, χωρίς όμως πολιτικά πρόσωπα, όπως είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα επανέλθετε στο αίτημα για κλίση πολιτικών προσώπων? Ναι, είναι μία υποκρισία πραγματική. Δηλαδή, εμείς αξιοποιώντας τη δυνατότητα του Συντάγματος, κάναμε μία πρόταση για εξεταστική επιτροπή, αλλά για να γίνει πραγματική εξεταστική επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία, ενώ στην αρχή είπε ναι, θα το κάνουμε, είναι συνταγματικό δικαίωμα, γιατί δεν είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλης της αντιπολίτευσης αυτή. Δηλαδή, είναι της αντιπολίτευσης που έχει ψηφιστεί στις τελευταίες εκλογές από το 60% του ελληνικού λαού. 39,5% πήρε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είμαστε κοινωνική πλειοψηφία. Μπορεί να είμαστε κοινοβουλευτική μειοψηφία. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση όμως ήθελε από το 2015 να γίνει. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Απλά μην αλλάξει το ερώτημα. Και αν θέλει η κυβέρνηση να ψάξει κάτι για το 15, το 8, το 3, έχει πλειοψηφία να το κάνει. Αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε κατηγόροι. Λέμε, έγινε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Υπάρχει πολιτική ευθύνη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα έχει υπογράψει αυτά τα πράγματα ο κύριος Πέτσας. Να κληθεί. Αλήθεια, ο κύριος Πέτσας πώς στέκεται πολιτικά ως υπουργός όταν του λένε έλα να δώσει εξηγήσει και δεν έρχεται? Έχει κάτι να φοβηθεί? Εγώ ξέρω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μήπως δεν τον αφήνει ο Πρωθυπουργός
μην τυχόν και πει κάτι που έγινε τότε στο Μέγαρο Μαξίμου με τις αδιαφανείς αυτές κατανομές χρήματος και προκύψει πολιτικό ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, η μη κλίση του κυρίου Πέτσα είναι ένα μείζον στραγγάλισμα της διαδικασίας της Επιτροπής. Έπρεπε να κληθεί, έπρεπε να δώσει απαντήσεις του όπως νομίζει. Α, σας λέω για τη δική μας περίοδο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Και βλέπω κάποιους βγαίνουν, φωνάζουν κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρούν ότι υπάρχει σκιά στη δικιά μας περίοδο, όπως αυτή τη σκιά που καταγγέλουμε εμείς στην σημερινή κυβέρνηση και δεν το ψάχνουν. Αυτό να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν είναι έτσι, είναι διαδικασία συγκάλυψης. Γιατί δεν το ψάχνουμε. Γιατί απ' την άλλη και εσείς δεν είπατε ότι θέλετε από το 15, από το 15. Ναι, συγγνώμη. Να βρείτε μια φόρμουλα να ψηφίσετε. Στο δυτικό τρόπο σκέψης δεν αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αποδεικνύει ο άλλος ότι είμαστε ελέφαντες. Δεν πρέπει να έρθεις να αποδείξεις κάτι το οποίο ως παραδοχή ισχύει για σένα. Αν θέλουν, ας την κάνουν, ας μας καλέσουν, εμείς θα πάμε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έρχεται ο κύριος Πέτσας. Επειδή όλα κινούνται και γύρω και από την πανδημία, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του προϋπολογισμού στην Βουλή, είναι ήδη στην Επιτροπή. Στις 14 θα μπει στην Ολομέλεια. Πιστεύετε ότι είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός ή βρίσκεται στον αέρα εκ των πραγμάτων λόγω και της πανδημίας και δεν ξέρουμε και πού θα πάει αυτό? Νομίζω ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προσβάλλει τη σχέση ρεαλισμού και αποτύπωσης στα οικονομικά στοιχεία της χώρας. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, έτσι όπως κατατίθεται σήμερα, συρρυκνώνει τις δαπάνες για την πανδημία. Όταν ρωτήσαμε τις προηγούμενες μέρες τον αρμόδιο υπουργό, λέει, μα όλες οι προβλέψεις λέει, για την πανδημία λένε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2022 δεν θα έχουμε πανδημία. Τώρα όμως με τη μετάλλαξη όμικρον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να σκέφτεται με ορίζοντα τριμήνου. Διότι αν δεν σκεφτόταν με ορίζοντα τριμήνου από τον Μάρτη του 2020, δεν θα φτάναμε τώρα να λέμε ότι έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και μας πεθαίνουν οι άνθρωποι. Άρα θεωρείτε ότι έπρεπε να έχει ανακοινώσει και να έχει λάβει άρα μέτρα πιο μόνιμα? Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει κομμάτια και παραρτήματα καλό σενάριο, κακό σενάριο. Τελειώνει η πανδημία αύριο το πρωί, πάει ένα χρόνο μπροστά. Να ξέρουμε τι θα μας γίνει, να μην ψαχνόμαστε. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει μέτρα πρόνοιας για την επιχειρηματικότητα, για τα φτωχά και αδύναμα νοικοκυριά, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μας έλεγε πάλι το οικονομικό επιτελείο ότι μέχρι το Δεκέμβρη, μας έλεγε το Σεπτέμβριο, θα έχει ξεπεραστεί η κρίση ακρίβειας. Αύριο έχουμε Δεκέμβρη. Ξεπεράστηκε. Τώρα άκουσα τον κύριο Κουτεντάκη, λέει, είπαμε να μείνει ψηλά ο πληθωρισμός και μέσα στο 22. Πώς θα αντιμετωπίσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αυτή την κρίση? Πώς τα φτωχά και αδύναμα νοικοκυριά θα βγάλουν το χειμώνα? Γιατί δεν κάνουν αυτό? Στην Πολωνία το κάνουν. Στην Ισπανία το κάνουν. Σε πολλές χώρες με προοδευτικές κυβερνήσεις. Το λέω στην Πολωνία γιατί έχει συντηρητική κυβέρνηση. Κατεβάζουν το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα στο κατώτατο δυνατό επιτρεπτό όριο. Ξέρετε τι διαφορά θα είχε αυτό στο πετρέλαιο θέρμανσης? 30 λεπτά. Ξέρετε πόσο φθηνότερα θα ερχόταν ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ σε εβδομαδιαία βάση? 15 με 20 ευρώ. Αυτά είναι κρίσιμα χρήματα για να μπορέσει ο άλλος να επιβιώσει. Και το λέω σε μια χρονιά που δεν έχουμε δημοσιονομικό στόχο ασφιχτικό. Δεν λέω ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε και σκορπάμε χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όροι κοινωνικής επιβίωσης. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Και ένα τρίτο, επειδή τοποθετήθηκε ο νέος υπουργός οικονομικός στη Γερμανία προερχόμενος από τους φιλελεύθερους. Πώς ακριβώς. Και πιο σκληρός του Σόιμπλε. Ναι. Πώς ακριβώς σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση να ισορροπήσει το έλλειμμα το 23? Το λέω επειδή θα είμαστε εδώ. Βέβαια, εύχομαι να μην είναι αυτή η κυβέρνηση. Και να έχουμε μια κυβέρνηση προοδευτική, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Δεν ζητάτε εκλογές όμως. Γιατί άμα τις ζητήσουμε θα γίνουνε. Βλέπετε πως καταγράφεται. Μπορεί να καταγράφεται και ως γραφικότητα. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα, κοιτάξτε τι ωραία εκπομπή έχουμε κάνει. Έχω μιλήσει για όλα τα θέματα. Έχουμε πει πανδημία, οικονομία, ακρίβεια, διεθνής πολιτική, διεθνής υγεία. Άμα σας είχα πει σώματα ασφάλεια, σχέση αστυνομία, κράτους και τα λοιπά, μα σα είχα πει εκλογές από την τέτοια, θα είχαμε κάνει μια εκπομπή 25 λεπτά. Και γιατί λέτε εκλογές, και αν γίνεται εκλογές, και θα βγείτε πρώτοι, δεν θα βγείτε πρώτοι κτλ. Θα είναι γραφικά πράγματα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεικνύεται κατώτερος του πύχη που ο ίδιος είχε θέσει για τον εαυτό του. Και όσο ταχύτερα φύγει, τόσο καλύτερα για τη χώρα, τόσο καλύτερα για τους πολίτες, τόσο καλύτερα για την οικονομία. Πάνω σε αυτό λέτε όμως εμπεριέχει τη διαδικασία της κοινωνικής κινητοποίησης. Το να το πω εγώ εδώ πέρα σήμερα και τι θα γίνει? Θα φύγω από εδώ, θα πάω στο κοινοβούλιο, θα κάνω την ερώτηση που σας έλεγα για την τηλεργασία στον κύριο Βορύδη. Το θέμα είναι να υπάρξει κοινωνική δυναμική αλλαγής,
να μπει ο κόσμος στο προσκήνιο, να μπουν τα αιτήματα μπροστά, να αυξηθεί ο προβληματισμός και οι πολιτικές εξελίξεις. Σε αυτά που λέτε ταιριάζει το επόμενο ερώτημα που είχα, ότι το παραμύθι της προοδευτικής διακυβέρνησης και των δημοκρατικών μετόπων που σέρβιρε ο κύριος Τσίπρας πηγαίνοντας στη Θεσσαλία έχει δράκο. Και ο δράκος αυτός λέγεται υποταγή στα θέλω των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής Θεσσαλίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άρα η πρόταση σε αυτή για προοδευτική διακυβέρνηση δεν βρίσκει το ΚΚΕ σύμφωνο να είναι κοντά σας. Το ΜΕΡΑ25 αντίστοιχες τοποθετήσεις κάνει. Άρα κάπου είσαστε μόνοι. Το κίνημα αλλαγής μένει να δούμε τι. Θα το δούμε κατά πόσο είμαστε μόνοι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε μόνοι. Αυτή η πρόταση καταρχήν απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες της χώρας. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει στο όριό τους με τη σημερινή διακυβέρνηση και πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να τα πάει καλύτερα και θέλουν η χώρα να τα πάει καλύτερα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν πιστεύω ότι μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν και επιτρέποντας η πανδημία, μακάρι να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Σε έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει ιτηθεί, διότι αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για προοδευτική διακυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει την πρώτη εντολή και να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει κάποια προοδευτική πολιτική δύναμη που θα δώσει φυλή της ζωής σε έναν ιτημένο κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο κόσμος αλλάζει, η Γερμανία άλλαξε σελίδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν σελίδα πέρσι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουμε προοδευτικές κυβερνήσεις που τα πάνε αρκετά καλά. Έχουμε θετικές εξελίξεις σκανδιναβικές χώρες με κυβερνήσεις συνεργασίας της ευρείας αριστεράς. Έχουμε θετικά αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ιταλία. Οι προοδευτικές δυνάμεις και οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ευρείας αριστεράς επιστρέφουν στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχουν φυσαλίδες οξυγόνου για τις προοδευτικές δυνάμεις και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Τουλάχιστον όσους λέμε ότι ενδιαφερόμαστε και δεν τα βλέπουμε όλα με άσπρο μαύρο. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και για την επόμενη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις που συζητήθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Παρασκευής. Επίκαιρη ερώτηση που αφορά στην εξέλιξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπέβαλε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής, ρωτώντας τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για να ενταχθεί στον πανεπιστημιακό τομέα της εκπαίδευσης, ενδεχομένως και στο ΕΚΠΑ. Τι προτίθεστε να κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας, προκειμένου η ΑΣΠΕΤΕ, αυτή η σχολή, να ενταχθεί στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης? Και εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε ως αυτόνομο ίδρυμα, είτε εντασσόμενη ως αυτόνομη σχολή σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ εν προκειμένου. Ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος απάντησε πως το ΑΣΠΕΤΕ έμεινε εκτός πανεπιστημιακού τομέα επί υπουργίας του κ. Γαβρόγλου, δεν οφείλεται αποκλεισμό στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά στις επιλογές που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα διετούς καταρτήσεως, διότι η ΑΣΠΕΤΕ δεν είναι η ΕΚ. Η ΑΣΠΕΤΕ ως ανώτατη σχολή είναι τετραετούς εκπαιδεύσεως. Δεν υπάρχει αδιαφορία ως προς την ΑΣΠΕΤΕ. Υπάρχει αγωνία για το μέλλον της. Θέλουμε να είναι κάτι σοβαρό, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Οι σημερινοί φοιτούντες δεν έχουν σε τίποτα να ανησυχούν. Θα ολοκληρώσουν κανονικά τις σπουδές τους. Επίκυρη ερώτηση με θέμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, την απαράδεκτη κολυσιεργία στη λειτουργία του νέου πυροσβεστικού κλιμακίου Ξυλοκάστρου και την αντιπυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός, ζητώντας να ενημερωθεί γιατί δεν προχωράει συγκρότηση του νέου κλιμακίου της πυροσβεστικής. Ζητάμε πλέον απαντήσεις και άμεσες ενέργειες, θέτοντάς σας συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί δεν προχωρεί άμεσα η λειτουργία του πυροσβεστικού κλιμακίου Ξυλοκάστρου? Και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ποιες οι κινήσεις σας σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα, καθώς έχουν περάσει περίπου 2,5 χρόνια από την ίδρυσή του από την κοινή υπουργική απόφαση? Ο Ευάγγελος Τουρνάς, υφυπουργός κλιματικής κρίσης, απάντησε πως διαπιστώθηκαν κάποιες παραβλέψεις. Υπάρχουν κάποιες βασικές εκκρεμότητες για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο Δήμος, οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τοποθετηθεί εκεί πέρα το κλιμάκιο χωρίς να έχει γίνει το στέγαστρο και κάποια άλλα βασικά, τα οποία είναι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί το κλιμάκιο.
Άρα λοιπόν και θα είχε, όντως θα είχε γίνει, θα είχε εγγενιαστεί, θα είχε τοποθετηθεί, θα λειτουργούσε και θα ήταν όλα μια χαρά αν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι απαραίτητες. Σχετικά με τις ψηφιακές πλατφόρμες delivery και τις απαράδεκτες εργασιακές πρακτικές, έθεσε επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής του Μέρα 25 Κλέον Γρηγοριάδης. Ποιες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε ως Υπουργείο, ώστε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται μόνο στα καθήκοντα στα οποία προβλέπει η σύμβασή τους? Έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Και δεύτερον, ποιες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε για να ρυθμίσετε το ασίδωτο εργασιακό καθεστώς στις ελόγω ψηφιακές πλατφόρμες? Να μην τους επιτρέπετε δηλαδή με νομικές πρωτοβουλίες να το κάνουν αυτό? Να μου λένε εμένα ότι ενώ είμαι διανομέας, ταυτοχρόνως είμαι και εισπράκτορας, είμαι και ταμείας. Ο Υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, απάντησε πως σύμφωνα με την ενημέρωση από την Επιθεώρηση Εργασίας δεν έχει καταγραφεί καμία καταγγελία από μισθωτό και δεν έχει γίνει καμία τέτοια καταγραφή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, δεν έχει υποβληθεί καμία σχετική καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα. Αν έχετε, ευχαρίστως να την εξετάσω. Σε κανένα υποκάθετάσιμο του ΣΕΠΕ σε ολόκληρη την επικράτεια. Μάλιστα, γνωρίζοντας ότι την υποβάλλατε εσείς την ερώτηση, το ζήτησα να το τσεκάρουν και δεύτερη φορά. Και εκείνο που μου είπαν ότι από μισθωτό δεν έχει γίνει αντίστοιχη καταγγελία. Οπότε προς τα πού να παρέμβω? Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, στον νομό της Φλόρινας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την βροχερή Φλόρινα. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα, κύριε Γκάτσου, κύριε Πέγκο. Βροχερή μόνο ή και το κρύο τσουχτερό? Εννοείται. Καταρχάς να σας πω ότι σας μιλάω από την πόλη των καλλιτεχνών. Η Φλόρινα, αυτή είναι η ταυτότητά της. Η Φλόρινα έχει πάρα πολλούς γλύπτες και ζωγράφους. Και η δεύτερη μεγάλη πόλη του νομού μας, το Αμίντιο, είναι η πόλη του κρασιού. Είναι μέσα στις 10 καλύτερες περιοχές, τα 10 καλύτερα κρασιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά του νομού μας, που είναι πολύ σημαντικά. Το καλό κρασί που έχετε εκεί και οι πιπεριές Φλωρίνης βοηθάνε τίποτα στην πανδημία, ναι, στον κορονοϊό, στην αντιμετώπιση? Έχουν καμία ουσιαστική βοήθεια? Βεβαίως. Μάλιστα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη που έκανε ο... Πριν πούμε στην επίσκεψη, αν μου επιτρέπετε, επειδή άκουσα λίγο τον κύριο Ζαχαριάδη, μάλιστα, θα ήθελα 2-3 επισημάσεις να κάνω. Βεβαίως. Ξέρετε, προχθές ήμουνα εισηγητή στο νομοσχέδιο για τις κοινοτροφικές εγκαταστάσεις. Και εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν το ρώτησα, τι εννοείτε, ζητάτε εκλογές? Δεν απάντησαν. Ήθελα να ξέρω, ο κύριος Ζαχαριάδης, όταν λέει πολιτική αλλαγή, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές και δεν το ξέρουμε? Γιατί δεν βγαίνουν ευθέως να μας πούνε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η μεγάλη δυσαρέσκεια και ότι δεν περπατάει τίποτα, γιατί δεν ζητάνε πολιτική, δεν ζητάνε εκλογές? Λένε ότι επειδή δεν μπορούν να το επιβάλλουν ως αίτημα και γι' αυτό και δεν το θέτουν στο τραπέζι. Μα αυτό δεν έχει σημασία, και την πολιτική αλλαγή δεν μπορούν να την επιβάλλουν, αλλά τη ζητάνε. Ας μας πούνε ευθέως τι σημαίνει πολιτική αλλαγή. Να παραιτηθούμε μόνοι μας και να έρθουν να κυβερνήσουν χωρίς να κάνουμε εκλογές? Να κάνουμε συγκυβέρνηση χωρίς να κάνουμε εκλογές? Άρα υπάρχουν πολλά σενάρια. Θα σας πω μόνο τις αντιφάσεις τις οποίες πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο νομοσχέδιο αυτό, από όλους τους φορείς, από τους 20 ομοσπονδίες, οι οποίες σας πληροφορώ ότι οι περισσότερες δεν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, όλοι συμφώνησαν με τα θετικότητα του νομοσχεδίου, με τα οποία δίνουμε τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, να κάνουν διάφορες παρεμβάσεις. Μειώσαμε στο 1/7 την αξία της έκδοσης αδείας και, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά θετικά. Και παρόλα τα αυτά δεν το ψηφίσαν όταν όλοι ήταν θετικοί απέναντι. Το ψήφισε όμως το Κίνημα Αλλαγής. Ψηφίστηκε από το Κίνημα Αλλαγής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Επίσης ακούω να λένε συνεχώς απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς πολίτες και στην πρόοδο. Πρόοδος, κύριε Πέκο και κυρία Γκάτσου, είναι αυτό το οποίο κατ' επανάληψη τονίζει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Πρόοδος είναι να βγαίνουν οι συντάξεις άμεσα, όπως γίνεται τώρα με τον αγροτών, με τις συντάξεις κυρίας και άλλες. Πρόοδος είναι όταν ζητάμε να έρθει μια υπηρεσία, εν προκειμένου η δασική υπηρεσία και η αρχαιολογία, οι οποίες καθυστερούν και ένα χρόνο, να έρχονται σε ένα μήνα, γιατί αν δεν έρθουν στις 40 μέρες, θεωρείται ότι είναι θετική εισήγηση. Πρόοδος είναι ο διορισμός 12.000 εκπαιδευτικών, ο διορισμός 5.000 νοσοκομιακών και υγειονομικών και άλλων 5 από το καινούριο χρόνο. Όλα αυτά είναι πρόοδος και όχι αυτά τα παραμύθια τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει να αρνείται τα πάντα και να λέει ναι στο τίποτα. Αυτό είναι ένα βασικό. Θα κρυθούν στις εκλογές όλα αν είναι πρόοδος. Που είναι
η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Είχαμε την επίσκεψη στη Φλόρινα, συναντήθηκε με κόσμο και με συνδικαλιστές. Στην Κοζάνη, ναι, με την, το θέμα που σας καίει εκεί, λιχνήθηκε. Με προσώπους τοπικών φορέων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σας πληροφορώ ότι έκλεψε τις εντυπώσεις, γιατί επί 4 ώρες συζητούσε, άκουγε υπομονητικά τις τοποθετήσεις όλων των φορέων, εκπροσώπους βιομηχανικών επιμελητηρίων, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, τον περιφερειάρχη. Εμείς, δε, οι βουλευτές οι οποίοι είχαμε κάνει ειδική σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σε άλλο χρόνο, δεν μιλήσαμε για να δώσουμε τον χρόνο σε όλους τους φορείς. Η απάντηση του Πρωθυπουργού νομίζω ικανοποίησε στο έπακρο όλους τους εκπροσώπους των φορέων, γιατί ο Πρωθυπουργός τους τόνισε ότι βρίσκονταν εκεί όχι για να τους ακούσει απλώς, αλλά για να δώσει λύσεις. Και σας λέω ότι στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, εκπονείται ένα πρόγραμμα 1,7 εκατομμύρια, το οποίο μαζί με τη σύμπραξη και άλλων προγραμμάτων θα ξεπεράσει τα 3 δις και μαζί με τη μόχλευση μπορεί να φτάσει και τα 5 και τα 7 δις. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά τα μεγάλα νούμερα. Σας λέω όμως ότι επειδή αυτό είναι μέσω μακροπρόθεσμο, δηλαδή θα κρατήσει από 4 μέχρι 7 χρόνια, ο Πρωθυπουργός έχει επιβάλει στα Υπουργεία τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Τι σημαίνει αυτό? Πριν από λίγο εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία, για όλους όσους απασχολούνταν τα λιγνητορυχεία και χάσαν τη δουλειά τους, και είναι μια ενίσχυση από 5.000 μέχρι 200.000. Το πρόγραμμα αυτό ανοίγει, ξεκινάει από 10 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσει και τα 20 και τα 30 αναλόγως με τη ζήτηση. Για πρώτη φορά στα χρονικά των περιοχών μας, που έχουμε τηλεθερμάσει στην Κοζάνη, στην Δουλεμαΐδα και στα Μύντο, επιτρέπει στους καταναλωτές να μπαίνουν και να παίρνουν την επιδότηση που παίρνουμε στο επίδομα θέρμανση. 8 εκατομμύρια επιπλέον δίνει στους νέους αγρότες και έχει αυξήσει την οροφή τους από 25 που ήταν 25.000 επιστήριζα, τις πήγε 40.000. Έξτρα 107 εκατομμύρια σε προγράμματα του ΑΕΔ. Και για να μην σας κουράζω, θα σας πω μόνο το κορυφαίο των κορυφαίων που αφορά όλη την Ελλάδα. Όποιος επενδύσει στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στον άξονα Φλόρινα, Μύντο, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, έχει επιδότηση για τη νέα επιχείρηση, η οποία μπορεί να φτάσει και το 80% και το 85%. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτή την περιοχή η οποία έχει πληγεί? Εμείς σας κάνουμε δώρο την επιχείρηση, πάρτε τη με το κλειδί στο χέρι, εσείς βάλτε μόνο την ιδέα και δουλέψτε την για να βγάλετε ένα εισόδημα για την οικογένειά σας. Αυτό αφορά τους τοπικούς, αλλά για να βγάλετε κέρδος εσείς που έρχεστε από άλλες περιοχές της χώρας. Πάντως, για την απολιγνητοποίηση σας ασκήθηκε κριτική ότι βιαστήκαμε να ανακοινώσουμε τη μετάβαση αυτή. Να σας πω κάτι. Αυτό όντως υπήρχε στην αρχή, αλλά οι εξελίξεις όλες έχουν δικαιώσει τον Πρωθυπουργό. Και τον έχουν δικαιώσει όταν βλέπετε ότι ταχύτατα η Ευρώπη έχει μεταβάλει τις θέσεις της προς την φορά που έχει δείξει ο Πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι η Γερμανία, η οποία έχει ανακοινώσει το 2038, ένα μεγάλο μέρος το κατεβάζει στο 2030. Η Γαλλία και άλλες χώρες στρέφονται προς την πυρηνική ενέργεια. Μας λένε ότι μέχρι το 2030, από το 2030 και μετά, όλα, οτιδήποτε κινείται πάνω στη γη θα κινείται με ηλεκτρισμό. Λεωφορεία, ταξί, γεωταχή, τρένα, ακόμα σκέπτονται και τα πλοία, τα οποία έχουν μεγάλο κοστολόγιο και πολύ μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, ακόμα σκέπτονται και για αυτά να κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την τολμηρή απόφαση που πήρε, ότι δικαιώθηκε και ότι έρχονται στις θέσεις αυτές πάνω και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί βλέπετε ότι φυστάμε σε αυτές τις συνέπειες τις αρνητικές της κλιματικής αλλαγής και νομίζω ότι και η ανθρωπότητα το έχει καταλάβει και ότι παίρνει τα μέτρα για να προστατευτεί σε πρώτη φάση με αυτά τα οποία ακούμε. Κύριε Αντωνιάδη, επιδημιολογικά πώς είναι η κατάσταση στη Φλόρινα, τα νοσοκομεία αντέχουν? Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θέτεται. Εδώ πέρα έχουμε πιο κρύο από ό,τι έχει στη Φλόρινα μέσα στο στούντιο. Δυστυχώς, και το λέω με λύπη μου αυτό, η Βόρεια Ελλάδα δεν ακολουθεί τους ρυθμούς εμβολιασμού της υπόλοιπης Ελλάδας.
παρόλες τις εκκλήσεις που έχω κάνει και μέσα από την εκπομπή σας κάνω για άλλη μια φορά την έκκληση στους συμπατριώτες μου, τους Κλωρινιώτες και τις ευρύτερες της περιοχής να πάνε να εμβολιαστούν. Και έχουνε... Τι σας λένε όταν συνομιλείτε μαζί σας? Έχουν επιφυλάξεις. Κοιτάξτε, δεν μου λένε ούτε αυτά τα οποία λένε για συνωμοσιολογίες, ούτε αυτά τα οποία λέει κατά επανάληψη ο ΣΥΡΙΖΑ ότι επηρεάζονται από θρησκευτικές προκαταλήψεις ή από κάποιους πνευματικούς κτλ. Έχουν επιφυλάξεις ως προς την προστασία από τα εμβόλια και από το ότι αν θα κάνουν το εμβόλιο ενδεχομένως θα έχουν κάποιες συνέπειες. Τους εξηγούμε ότι εμείς το έχουμε κάνει. Τους εξηγούμε ότι δεν μπορεί να έχουν παραλογιστεί όλοι οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των μεγαλύτερων δημοκρατιών και των μεγαλύτερων κρατών, όλοι οι πλούσιοι και, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έχουν άμεση σχέση με τις εταιρείες και θα μπορούσαν να ξέρουν τι τρέχει από εκεί. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι μετατοπίζονται, αλλά ο ρυθμός δεν είναι ικανοποιητικός. Έπεσε και το συνέδριο το δικό σας θύμα του κορονοϊού. Βεβαίως, και νομίζω ότι ήταν πολύ σοφή απόφαση του Προέδρου να αναβάλει το συνέδριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να γίνονται το συνέδριο και τις επόμενες μέρες να ακούγαμε μαζικά κρούσματα από συνέδρους, από άτομα τα οποία συμμετείχαν στο συνέδριο. Νομίζω ότι αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει κανείς. Και πολύ σοφά λοιπόν το αναβάλαμε για την άνοιξη. Εξάλλου δεν είχε και κάτι το επίγον το οποίο θα έπρεπε να ρυθμίσουμε με τις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στην άνοιξη και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Πάντως ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να κάνω έκκληση στους συμπατριώτες μου να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται και μια καινούρια παραλλαγή και να είμαστε όλοι προφυλαγμένοι από αυτά τα οποία έρχονται. Ο κύριος Ζαχαριάδης μας έλεγε εδώ νωρίτερα ότι ενδεχομένως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πηγαίνουν οι βουλευτές πόρτα-πόρτα και να ενημερώνουν τους πολίτες να εμβολιαστούν. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό αυτό, ότι μπορεί να γίνει? Εντάξει. Ο κύριος Ζαχαριάδης, καταρχάς, αν θέλουν να βοηθήσουν, να μας πούνε ποιο ήταν το μυστικό που πείσανε τον Πολάκη μετά από 9 μήνες να πάει να εμβολιαστεί. Ας μας πει πρώτα αυτό το μυστικό. Και οπότε και εμείς ενδεχομένως στους 9 μήνες να τους πείσουμε. Τους καλέσατε και εσείς ως κυβέρνηση να έρθουν να σας πούν τα μυστικά, για να υπάρχει ένα κλίμα συνένεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Μα να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν, η κυβέρνηση προσπαθεί ειλικρινώς, αυτή σε κάθε ναι που έχει σχέση με το εμβόλιο, βάζουν από πίσω και ένα αλλά. Ναι, συμφωνούμε με το εμβόλιο, αλλά ξέρετε, δεν είναι δημοκρατικό αυτό που λέμε να βάζουμε μέτρα και να αφήνουμε από έξω τους μη εμβολιασμένους. Πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα και για τους εμβολιασμένους. Ναι, αυτό, αλλά όταν σε κάθε ναι παίρνεις από πίσω την αμφιβολία, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι υποκριτική η στάση. Η πρόταση που είπε ο κ. Ζαχαριάδης ήταν αυτή που είχε πει στην ίδια εκπομπή και ο κ. Φίλης. Μα τώρα καταλαβαίνετε, όχι, μπορεί να πάρει ο κάθε βουλευτής και ο κάθε δήμαρχος σε κάθε πόρτα. Όχι, οι γιατροί και οι επιστήμονες. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν. Ναι, οι γιατροί και οι επιστήμονες να πάνε πόρτα-πόρτα να βρουν τους πολίτες και να τους πείσουν. Μα και πού να τους βρούνε? Καλά, αυτά γίνονται. Ξέρουμε τώρα να μπει σε μια πολυκατοικία και να χτυπάει την πόρτα ο γιατρός και ο βουλευτής, και πού ξέρουμε ποιος δεν εμβολιάστηκε? Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Κάποιοι εμβολιάστηκαν, κάποιοι όχι. Δόξα τω Θεώ, θα πρέπει να καταλάβουν ότι περάσαμε σε μια άλλη εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν 1000 από τα οποία μπορούμε να απευθύνουμε τα μηνύματα. Το κάθε κόμμα λοιπόν ας κάνει στους ψηφοφόρους του την καμπάνια τη δική τους μέσα από τα όργανα τα οποία έχουν τα δημοκρατικά, ας κάνει και την καμπάνια σε όλους τους πολίτες. Εάν ειλικρινώς όλοι κάνουμε αυτές τις καμπάνιες και απευθύνουμε ειλικρινά μηνύματα, πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί, αλλά με μία προϋπόθεση. Μαζί, ξυναθινά και χείρα κίνη θα πω, μαζί με τα θετικά μηνύματα θα πρέπει να υπάρχουν και τα μέτρα. Όσο τα μέτρα τηρούνται από τα μαγαζιά και δεν βάζουν ανεμβολία στους, τότε να ξέρετε θα τα κάνουν όλοι τα εμβόλια. Αν χρειαστούν τώρα νέα μέτρα με την νέα μετάλλαξη, τη μετάλλαξη όμικρον, ένα plan B δηλαδή, η κυβέρνηση είναι έτοιμη? Ναι, η κυβέρνηση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, περιμένουμε να δούμε
να δούμε τι θα πούν οι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή ακόμα, μέχρι στιγμής διήστανται οι απόψεις, γιατί ήδη ακούμε κάποιες απόψεις επιστημόνων ότι ενδέχεται η νέα μετάλλαξη όμικρον να μεταδίδεται πιο γρήγορα, αλλά να είναι πιο ήπιες συνέπειες. Εάν όντως αυτό ισχύσει και επικρατήσει αυτή η μετάλλαξη όμικρον, τότε νομίζω ότι θα είμαστε τυχεροί ως ανθρωπότητα. Γιατί δεν θα έχουμε τις σοβαρές συνέπειες των θανάτων και των διασωληνώσεων. Άρα θα περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα μας πούνε τα εργαστήρια για τις συνέπειες αυτής της μετάλλαξης και μετά αναλόγως θα ακούσουμε τους επιστήμονες για το τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, αν θα πρέπει να είναι πιο σκληρά τα μέτρα για να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Στη Φλόρινα γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι στις καφετέριες για το εμβόλιο. Ευτυχώς στην περιοχή μας γίνονται και σας λέω ότι από τους ανεμβολίες τους υπάρχουν δυσαρέσκειες οι οποίες έρχονται και σε μένα και οι οποίοι μου λένε για ποιο λόγο δεν μας αφήνουν. Και τότε μου δίνεται και η ευκαιρία πλέον να συζητήσω μαζί τους για να τους πείσω για να εμβολιαστούν. Γι' αυτό σας λέω ότι εάν αποκλειστούν κυρίως από τα μαγαζιά, από τους χώρους εστίασης, από τα θέατρα, από όλα αυτά που ήδη έχουν αποκλειστεί και τηρηθούν τα μέτρα, τότε είναι ένας πολύ σοβαρός μοχλός πίεσης και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με τα θετικά μηνύματα και με τις επεξηγήσεις τις οποίες θα δίνουμε. Στις εκκλησίες τι γίνεται, κύριε Αντωνιάδη? Στις εκκλησίες, εγώ επειδή όποτε βρίσκομαι εδώ, κυρία Γκάτσου, συνηθίζω κάθε Κυριακή να πάω σε μια εκκλησία, σε μια κοινότητα. Γι' αυτό σας ερωτώ. Ναι, και μετά μαζί με τον πρόεδρο και με τους κατοίκους μαζευόμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο και συζητάμε για τα προβλήματα της κοινότητας. Βλέπω ότι καταρχάς φοράνε όλοι μάσκα. Βλέπω ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρια προφύλαξης. Αυτό το οποίο βέβαια δεν είδα τώρα προχθές που πήγα ήταν κάποιος έλεγχος αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις και κάποιες από τον ιερέα της Εκκλησίας παροτρήσεις ότι πρέπει να είναι μέσα μόνο όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο αυστηρός ο έλεγχος στο να μπορέσουν κάποιον να τον αποτρέψουν να μπει μέσα στη διαλειτουργία. Αυτό πρέπει να το δούμε ίσως. Διάβασα, κύριε Αντωνιάδη, για μια νέα πηγή, να το πούμε έτσι, εσόδων, με πολλούς Γερμανούς συνταξιούχους να κοιτάνε, να καλοβλέπουν τη χώρα μας για να έρθουν να συνεχίσουν το υπόλοιπο βίο στην Ελλάδα. Ενδεχομένως, βεβαίως, στην περιοχή τη δική σας δεν νομίζω να είναι πολλοί οι Γερμανοί που θα φύγουν από εκεί για να πάνε στη Φλόρινα, να είναι στο ίδιο κλίμα. Αλλά μήπως Έλληνες της Γερμανίας έρχονται προς την περιοχή σας και αγοράζουν σπίτια? Υπολογίζεται, κύριο, ότι θα χρειαστούν γύρω στα 200.000 σπίτια. Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι, κύριε Πέγκο, στην περιοχή μας από την κρίση από το 10, από το 2010 και μετά σας λέω ότι στη Φλόρινα, η οποία έσπιζε από ζωή, δεν έχουν σηκωθεί παραπάνω από 10 πολυκατοικίες. Από το 10 μέχρι τώρα. Δηλαδή αν σηκώνεται μία οικοδομή τον χρόνο, έχουν σταματήσει όλες οι οικοδομικές δραστηριότητες και ξέρετε αυτό τι αρνητικές συνέπειες έχει σε όλα τα δεκάδες επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση. Όχι μόνο στους οικοδομικούς εργάτες. Να ξέρετε ότι έχουν εξαφανιστεί, ενώ είχαμε ένα μεγάλο αριθμό οικοδομικών εργατών και κτιστών. Κάνετε όλη αυτή η τεχνογνωσία, εξαφανίζονται, σβήνει αυτό το επάγγελμα και μαζί με αυτό ελαττώθηκαν και όλα τα άλλα επαγγέλματα τα οποία είχαν σχέση με την οικοδομή. Δυστυχώς σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να έχετε και μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Και ξέρετε, να σας πω κάτι πολύ φιλικά κτλ. Είναι πάρα πολύ καλό κατά καιρούς να βγαίνουν οι βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα, για να ακούγονται και κάποια τοπικά θέματα τα οποία να γνωρίζει και το Πανελλήνιο και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει πάρα πολύ η τηλεόραση της Βουλής. Αυτό είναι ένας από τους στόχους της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και πριν περάσουμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο για το νομοσχέδιο για την υγεία, να πούμε ότι στη Μαδρίτη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, που πραγματοποιείται εκεί η συνέλευση των Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων.
και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη λειτουργία των διαρκών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές στην νομοθετική διαδικασία. Και να πάμε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Όπου τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορά τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με τον επωνυμή Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας συζητήθηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Η μετατροπή της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας από νομικό πρόσωπο δημοσίου σε ιδιωτικού δικαίου είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου που συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων, οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και η δημιουργία τεσσάρων ηλεκτρονικών μητρώων προμηθειών υγείας, μητρώ προϊόντων υπηρεσιών και προμηθευτών, όπου εντάσσεται και το νέο αρχείο των αποδεκτών τιμών, μητρώ κεντρικών προμηθειών, μητρώ κόστους και αναλώσεων και μητρώ τεχνικών προδιαγραφών καθιερώνονται με τις νέες διατάξεις. Η επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 21 του 4735 του 2020, του 2020. Άρα ακολουθείται η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Προφανέστατα, η πρώτη επιλογή μέχρι να γίνει, δηλαδή με το που γίνει επιλογή από τον Υπουργό, αυτομάτως μπαίνει η διαδικασία του ΑΣΕΠ που ολοκληρώνεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η αξιωματική αντιπολίτευση εξέφρασε τη διαφωνία της για πολλά άρθρα του νομοσχεδίου, μεταξύ αυτών για την καμπάνια ενημέρωσης για το έργο του φορέα στα μέσα και για τις προσλήψεις προσωπικού. Εδώ μέσα βάζεται εκτέλεση έργων. Τι θα γίνει, δεπανόν θα γίνει. Πώς ταιριάζει αυτό? Είναι σε τέλεια αντιστοιχεία με το πρώτο και δεύτερο άρθρο που λέει ποιοι είναι οι σκοποί. Τι έργα έχει να κάνει? Κτίρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ξανά την ανάγκη άρσης της πατέντας του εμβολίου κατά της COVID, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να παραχθούν περισσότερα εμβόλια και να μην υπάρχουν μεταλλάξεις. Το δομικό πρόβλημα είναι η ανισότητα στην πρόσβαση στα εμβόλια σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί προέκυψε η μετάλλαξη της Μποτσουάνα? Διότι στην Αφρική η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού είναι 2,5%. Ποτέ, μα ποτέ, δεν υπήρξε πρόβλημα ως προς την πατέντα για τη μη παραγωγή του αριθμού εμβολίων τα οποία χρειάζονταν. Υπήρχε ως προς τη δυνατότητα παραγωγή, διότι το εμβόλιο δεν είναι η διαδικασία ενός απλώς χαπιού που μπορούν να βρεθούν 200 εργοστάσια και με μία μικρή αλλαγή να μπορέσουν να παράγουν. Αυτό το είπαν από την πρώτη στιγμή οι εταιρείες. Το κίνημα αλλαγής υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, ενώ εστίασε και στο θέμα της πανδημίας. Ο μηχανισμός που δημιουργείται όχι μόνο είναι ανεπίκαιρος, καθώς εν μέσω πανδημίας δεν συνιστά προτεραιότητα του συστήματος υγείας, όχι μόνο δεν συνιστά μεταρρύθμιση, καθώς προϋπήρχε, όχι μόνο είναι έκφραση κυβερνητικής υποκρισίας, καθώς το 2019 που αναλάβατε την κυβέρνηση υποβαθμίσατε την ΕΚΑΠΗ και δημιουργήσατε οικονομικό χάος στα νοσοκομεία. Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ζήτησαν Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Μέρα 25. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το ΕΚΑΠΗ, δήλωσαν την αντίθεσή τους. Η υγεία διαμορφώνεται σε ένα ακριβό εμπόρευμα, επειδή ακριβώς τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας έχουν πλήρη εξάρτηση από τους επιχειρηματίες προμηθευτές. Το παρόν νομοθέτημα ευνοεί τις πολυεθνικές του εξωτερικού και πρόκειται να πλήξει ανεπανόρθωτα τους μικρούς εγχώριους προμηθευτές. Γιατί το κάνετε αυτό? Η πανδημία γίνεται ευκαιρία για διάλυση υγείας, ώστε να παραδοθεί απαξιωμένη στους ιδιώτες. Οπωσδήποτε σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτό το νομοσχέδιο που μετατρέπεται την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Με την ακρόαση των κοινωνικών φορέων, συνεχίστηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας. Κοινή ήταν η αγωνία για την πορεία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας, στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων. Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκου. Οι ανάγκες έχουν μεγιστοποιηθεί και το προσωπικό είναι ή το ίδιο ή και λιγότερο, επαναλαμβάνω, λόγω των 7.000 αναστολών εργασίας. Και έχουμε πει ότι εάν έκαναν έστω καθημερινά rapid test οι συνάδελφοι αυτοί και γύρναγαν, πόλεμο έχουμε. Θέλουμε όλοι να εμβολιαστούν, γιατί πιστεύουμε ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα ότι ο εμβολιασμένος δεν μεταδίδει τον ιό. Σήμερα, με βάση το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας, λειτουργούν
620 κλίνες με διακορονοϊό. Τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή πέρυσι το χειμώνα, δηλαδή την άνοιξη, λειτουργούσαν 973. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους στον νέο φορέα, ζητώντας τη διεύρυνσή της. Ζήτησαν επίσης την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες προμηθειών ιατρικού υλικού από τα δημόσια νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό η συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών η οποία προβλέπεται. Όπως επίσης φυσικά θεωρούμε πάρα πολύ σωστό την συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών εταιριών, όπου όμως σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται τρεις επιστημονικές εταιρείες, ακριβώς αναγνωρίζοντας τις μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες με νοσογόνο επίπτωση. Και θα ήθελα να προτείνω εδώ να υπάρξει μια αντίστοιχη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των ασθενών. Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά κριτήρια για κάθε νοσοκομείο, το οποίο από σήμερα σε πρόχειρους διαγωνισμούς υπάρχει στα νοσοκομεία της χώρας. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μην τηρούνται απλά οι τεχνικές προδιαγραφές. Να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν την ύπαρξη του προϊόντος και όχι του ποιοτικού αποτελέσματος που μπορεί να δώσει το προϊόν. Δεν υπάρχει μητρό προμηθευτών. Είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί το Υπουργείο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο δεν θα ελέγχουν πλέον τα παραστατικά των εταιριών, των συμβεβλημένων, τα νοσοκομεία, τα δικά μας. Δηλαδή, κάθε νοσοκομείο να ελέγχει τα παραστατικά των εταιριών. Στο σημείο αυτό, η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Αύριο θα σας παρουσιάσουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς και την επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την υγεία αλλά και τη συνεδρία των Επιτροπών. Ας παραδώσουμε λοιπόν τώρα τη σκυτάλη στη Βουλή. Να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή σας μέρα. Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις.